Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνάω κόσα σε εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσω για το τι έρχεται και τι συμβαίνει αυτή την περίοδο στο κανάλι. Θα είναι ένα μικρό update και θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθειά σας σχετικά με κάτι. Βασικά την κατανόησή σας πιο πολύ σχετικά με κάτι παρά τη βοήθειά σας. Q&A. Το Q&A σας άφησα τις προάλλες ένα βίντεο στο οποίο αφήνατε τις ερωτήσεις σας εσείς από κάτω. Κάνατε όλοι οι ερωτήσεις γύρω στους 270, κάπου τόσες παίζει να βγήκαν όλες ή 170, δεν θυμάμαι ε, αρκετός κόσμος μπήκε και ρώτησε, έκατσα να τις απαντήσω ένα απόγευμα. Θυσίασα γύρω στις 2,5 ώρες να κάθομαι να απαντάω. Η αλήθεια είναι ότι αν βγει αυτό θα βγει πολύ μεγάλο. Όμως τι γίνεται. Επειδή σταμάτησα στη μέση, δηλαδή έγραψα μία ώρα και άλλη μία. Η πρώτη ώρα γράφτηκε ωραία. Την κρατάω, την έχω ακόμα στην υπολογιστή. Η δεύτερη ώρα στις υπόλοιπε μισές ερωτήσεις, προς το τέλος, ενώ τελείωνα, μου είχαν μείνει άλλε δύο ερωτήσεις περίπου κράσαρε το OBS. Με αποτέλεσμα να μείνω με ένα αρχείο γύρω στα 700-800 MB corrupted, το οποίο δεν μπορούσα να το διαβάσω πουθενά. Οπότε, αναγκαστικά το διέγραψα. Και καθόμουν και σκεφτόμουν τώρα, είχα ξενερώσει τη ζωή μου, να σα πω την αλήθεια, και σκεφτόμουν να κάτσω το ξαναγυρίσω. Αλλά τι γίνεται. Επειδή και στο προηγούμενο QA ήμουν απλά εγώ εδώ να κάθομαι σε αυτή την ίδια θέση, με διαφορετικό background λίγο, αλλά σε αυτήν εδώ τη θέση και να σα απαντάω. Σκέφτηκα και θα ήθελα να ζητήσω εδώ λίγο την κατενόησή σα να το καθυστερήσω λίγο, να μου δώσετε γύρω στι δύο εβδομαδούλε περίπου χρόνο για να καταφέρω να σα δώσω κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, έχω στο νου μου να κάτσω να, να μην το κάνω μόνο μου, να πάρω άλλο ένα άτομο, ανάλογα πώ θα προκύψει. Έχω κάποια σχέδια στο μυαλό μου, να γίνει κάτι πιο όμορφο, κάτι πιο διασκεδαστικό και για εσά και να περάσετε και όμορφα και εγώ να σα απαντήσω λίγο πιο κεφάτα. Γιατί αλλιώ απαντά μόνο σε ερωτήσει, αλλιώ αν υπάρχει άλλη επίδραση με άλλον έναν άνθρωπο. Οπότε θα ήθελα για αρχή, ξεκινώντα το βίντεο, να ζητήσω λίγο την κατανόησή σα. Θα πάει πιο πίσω το QA. Δεν είναι ότι δεν θα γίνει. Οι ερωτήσει είναι όλε αποθηκευμένε σε πριν screen μία-μία. Έχω ήδη απαντήσει τι μισέ, αλλά θέλω να το κάνω όμορφο. Νομίζω ότι εντάξει, οι απαντήσει μου δεν είναι τόσο επίγαν. Μπορούμε να πάμε λίγο πιο πίσω ώστε να σα δώσω κάτι οπτικά και ευχάριστο γενικά να το δείτε. Τώρα, τέλειωσε αυτό. Είδα ότι όλοι μέχρι τώρα στο βίντεο, στο βίντεο που έκανα το Q&A, από κάτω ρωτάτε room tour, room tour, room tour. Πάρα πολλές ερωτήσεις. Τι παίζει με το room tour. Εδώ και ένα χρόνο τώρα, λέω θα κάνω, θα κάνω, θα κάνω. Στην αρχή δεν είχα κάμερα. Πήρα κάμερα, πήρα την Xiaomi, έχει και το κινητό μου καλή κάμερα. Υπάρχει τρόπος να το βολέψω. Όπως βλέπετε έχω αλλάξει, αλλάζω συνέχεια πράγματα, έχει αλλάξει λίγο το από εδώ αυτή η πλευρά. Το θέμα ποιο είναι. Προχθέ πήρα καινούριο κουτί με αποτέλεσμα να πρέπει εγώ τώρα να κάτσω να γυρίσω το βίντεο, να κάνω unboxing το κουτί που αγόρασα και να τα περάσω όλα μέσα, το οποίο είναι τεράστιο βέβαια το κουτί. Επίση, πρέπει να κάτσω να συμμαζέψω. Ξεκινάω να συμμαζέψω κάθε φορά, όμω επειδή έρχονται καινούργια πακέτα, επικρατεί ένα χάο μετά από λίγο στο δωμάτιο. Γενικά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ξεκινάω να τα στείνω όλα και μετά από λίγο, κανένα 2-3 ώρε, ξανά γίνεται ένα χαμό. Τώρα, πρέπει να κάτσω λίγο να το πάρω λίγο πιο ζεστά να το ετοιμάσω. Οπότε το room tour, να σα πω την αλήθεια, παίζει να καθυστερήσετε να το δείτε. Σου το απαντάω από το όρο αυτό. Όχι γιατί δεν θέλω, με εδώ και πολύ καιρό να σα το κάνω. Απλά συνέχεια κάτι γίνεται. Όλο αλλάζω πράγματα. Οπότε πρέπει να πάρω μια απόφαση. Μπαμ να σα το ετοιμάσω. Για να σα αρέσει και εσά. Η επόμενη ερώτηση, η οποία Τώρα βέβαια σας δίνω κάποιες ερωτήσεις, απαντήσεις, αλλά είναι ότι έχω δει ότι είναι πράγματα μάλλον τα οποία σας ε, καίνε και με ρωτάτε συνέχεια. Είναι το νιδρίο. Σας έχω ψήσει τόσο πολύ σε τόσα eBay unboxing με αυτό το έρμο το νιδρίο. Τι παίζει με το νιδρίο, επειδή επίσης πάρα πολύ ρωτάτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία νιδρία, αν θυμάμαι καλά έξω. Από ένα ξεκίνησα και φτάσαμε τρία νιδρία. Στα οποία τι γίνεται, ο αδερφό μου, επειδή ο αδερφό μου είναι υπεύθυνο για αυτά, εγώ απλά κάθομαι και τα χαζεύω. Ε, αλλάζει συνέχεια τι συνδεσμολογίε επειδή είναι ηλεκτρολόγο και όλα αυτά έχει φτιάξει με δική του παροχή από κάτω, προκειμένου να τα τροφοδοτεί. Πριν από κανένα δύο μέρε άλλαξε πάλι την παροχή και τα οργάνωσε όλα τα θερμόμετρα. Θα το δείτε αυτό όταν θα έρθει η ώρα. Τα οργάνωσε όλα σε ένα, το έφτιαξε όμορφο. Είχα το θέμα τη χλωρίδα του νιδρίου. Ποιο είναι το θέμα τη χλωρίδα του νιδρίου, Επειδή το νιδρίο έχει ζωντανά φυτά μέσα, δεν έχει πλαστικά. Τα φυτά αυτά πρέπει να αναπτυχθούν. Είχαμε ένα όμορφο σύστημα από πίσω, έχει φτιάξει ένα ωραίο φυτικό σύστημα. Αλλά τι παίζει, επειδή το βαρέθηκε, το άλλαξε, έκανε αλλαγέ μέσα, έβαλε κάποια διακοσμητικά και ξαναπέρασε ένα καινούριο. Δεν θυμάμαι πώ λέγονται αυτά τα φυτά. Τέλο πάντων, είναι... ανοίγει αυτό και γίνεται σαν ένα τεράστιο πράγμα και καλύπτει σχεδόν το μισό νιδρίο. Αυτό ήθελε καιρό για να εξελιχθεί, να πιάσει πίσω στην πλάτη του νιδρίου και να δώσει ένα όμορφο οπτικό αποτέλεσμα. Οπότε καθυστερούμε περιμένοντα να μεγαλώσει το φυτό που μένει πίσω στο, στο, κεντρικό ανιδρίο τουλάχιστον. Στα άλλα τα ανιδρία είχαμε, στο ένα τουλάχιστον, είχε έναν καρχαριομάχο. Ο καρχαριομάχος όμως για κάποιο λόγο πέθανε. Οπότε στη θέση του μπήκαν κάποια άλλα ψαράκια, κάποιες γαρίδες και ένα τεράστιο σαλιγκάλ. Σύνο ότι έφτιαξε και ένα ανιδρίο το οποίο είναι αποκλειστική κατασκευή του αδερφού μου με γυαλιά, έκατσε το συναρμολόγηση εκείνο. Οπότε νομίζω ότι, ξέρει, λε, βασικά είναι και θέμα του Παρασκευά εν μέρει. Του λέω πάμε να το κάνουμε. Μου λέει περίμενε. Ε, περιμένω. Φτιάχνει το σύστημα. Φτιάχνει το ιδρύο. Φτιάχνει τα ηλεκτρολογικά. Οπότε και από εκεί πάντα κάτι προκύπτει. Και για να είναι τουλάχιστον οπτικά όμορφο αυτό που θα δείτε, καθυστερεί. Και καθυστερεί πάρα πολύ καιρό. Οπότε ζητάω και εκεί την κατανόησή σα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχω ξεχάσει και εδώ ξατωθέω ούτε εσεί τα έχετε ξεχάσει και δεν πρόκειται να το ξεχάσω, το να το μελύσω πλέον. Είναι το θέμα του ότι πρέπει κάποια πράγματα να είναι στην ώρα του για να είναι όμορφα οπτικά και να το ευχαριστείτε κι εσεί κι εγώ. Οπότε με τον Ιδρύο, παίζει να το δούμε πριν από το room tour. Πες να το δούμε πριν από το room tour. Ε, σίγουρα αυτό το δούμε μάλλον πριν από το room tour. Απλά πρέπει να το τελειοποιήσουμε και να πιάσω τον αδερφό μου ένα πρωί που δεν θα έχουμε να κάνουμε τίποτα να το γυρίσουμε. Απλά θέλω και λίγο παραπάνω φω. Περιμένω κανένα δυο ακόμα κατζετάκια για την Xiaomi που θα μου δώσουν καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε προ το παρόν κάνω λίγο υπομονή. Και μαζί με εμένα κι εσεί. Έπειτα, τι άλλο τρέχει. Να δω. Τα έχω σημειώσει κιόλα για να μην τα ξεχάσω. Να σα πω. Εν τω μεταξύ το κοιτάω και δεν έχω καταλάβει ούτε και εγώ τι γράφω. Τέλο <Κι> πάντων, ναι. τα μισά τα καταλαβαίνω, τα άλλα μισά όχι. Επίση, μαχαίρια. Έχετε ζητήσει τα μαχαίρια. Τα μαχαίρια αυτά που είχα παραγγείλει έχουν έρθει όλα προ το παρόν. Δεν έχω παραγγείλει κάτι καινούριο. Απλά επειδή κάθε τρει και λίγο αλλάζω τι θέσει στο γραφείο, κάπου τα έχω πετάξει όλα. Πρέπει να κάτσω να σα το γυρίσω και αυτό. Επίση, έχω κανένα δύο-τρία άλλα πραγματάκια στο μυαλό που θέλω να δείτε. Είδα ότι σα άρεσε το βίντεο που έκανα με τη δύναμη. Ήταν ένα βίντεο αθόρμητο και προέκυψε την ώρα που γύριζα το QA. Δηλαδή, επειδή χάρηκα με αυτό που έκανα στο QA, να δηλαδή, το γυρίσω και ξεχωριστά. Δεν ήτανε... βέβαια η ορολογία μου είναι υπερβολικά απλή, όπω μου αρέσει να λέω, είναι λίγο μπακαλική. Mm. Αλλά τι γίνεται, είναι η αφορμή να, να μπει μια σπίθα γενικά στο όλο κόνσεπτ και να παρακινήσει κόσμο να ασχοληθεί. Νομίζω ότι είναι στο κατάλληλο μου, άσχετα άμα έχει τεχνικά λαθάκια και ίσω κάποιε ορολογίε λίγο να είναι χήμα και πρόχειρε. Θέλετε να δείτε κι άλλα. Έχω κι άλλα στο μυαλό. Θέλω να σα τα κάνω. Απλά αυτά να ξέρετε ότι θα πέφτουν άκυρα. Δηλαδή, μπορεί να μου καρφωθεί στο μυαλό 2 ώρα το βράδυ να το γυρίσω. Μπα που θα σα το ανεβάσω εκείνη την ώρα θα το δείτε. Επειδή είναι στιγμιαία βίντεο, δηλαδή θα είναι ένα 2-3 λεπτά max και μοντάρονται εύκολα και ανεβαίνουν κατευθείαν. Οπότε αυτά θα σα έρχονται στο άκυρο. Δεν πρόκειται να σα οργανώσω μια σειρά και να σα πω κάθε τότε θα βλέπετε ένα επεισόδιο. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί και εγώ δεν θα μπορέσω να το τηρήσω. Οπότε αυτά θα είναι τα σφινάκια μπαμ τα οποία θα τα κερνάω στο κανάλι για να τα βλέπετε και αν κάποιο όπω σα παρακινηθεί και θέλει να μάθει παραπάνω, είναι ευπρόζεκτος. Επίσης, τι άλλο είναι που τρέχει και θα ήθελα να σας ενημερώσω. Γενικά, επειδή η χρόνη μου, λόγω δουλειά, λόγω... έχω ξεκινήσει και γυμναστήριο, πα και χάσω κανένα κιλό, ε, είναι λίγο περιορισμένη. Προσπαθώ να τα συμπτύξω όλα και γενικά τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι λίγο το πρόγραμμά μου φορτωμένο. Με αποτέλεσμα να γίνομαι λάστιχο πολλές φορές για να τα προλάβω όλα. Οπότε λίγο μερικά πράγματα καθυστερούν. Γι' αυτό και τα βίντεο μου βγαίνουν λίγο πιο σποραδικά. Όπω και να έχει, εσύ θα συνεχίσετε να βλέπετε υλικό. Έχει έρθει πάρα πολύ καινούριο υλικό. Έχουν έρθει το Raspberry, το Arduino, χίλια δύο πραγματάκια. Τα οποία η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν ακόμα λόγω χρόνου και φόρτου εργασίας δεν έχω προλάβει να τα δω καλά κι εγώ γιατί χρειάζεται μια διαδικασία. Σκεφτόμουν ότι ίσως θα ήθελα να σας το δείξω παράλληλα με μένα, αν θα έβγαινε κάποιο βίντεο, δηλαδή μαθαίνοντα παράλληλα με μένα να μαθαίνω, θα δούμε πώς θα το κάνω και από αυτό. Γιατί ενθουσίασε πολλούς όπως και εμένα και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας όλο αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο και γενικά είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί. Επίση, αρκετοί ρωτάτε για gaming video, gaming κανάλι. Το ξαναλέω γιατί το έχω πει πολλέ φορέ, αλλά εντάξει, λογικό είναι κάποιοι να μην το έχουν προσέξει, ίσω και σε πιο παλιά βίντεο. Υπάρχει μια, ένα playlist το οποίο παίζει να πεταχτικά που σαν Annunciation, τσεκάρετε το. Με πιο παλιά gameplays. Ε, ήθελα να ασχοληθώ απλά τώρα λόγω φόρτου εργασία και αυτό είναι, είναι πάρα πολλά πεσμένα πάνω στο κεφάλι μου. Γενικά ο ελεύθερο μου χρόνο είναι περιορισμένο. Και τρέχω σαν το λάστιχο από το πρωί μέχρι το βράδυ να τα προλάβω όλα. Οπότε, ναι. Θα ήθελα να σα παρουσιάσω όμορφα πραγματάκια. Απλά προ το παρόν, λίγο το gaming είναι αν παίξω, παίζω για μένα δηλαδή σε φάση να με ξεκουράζει. Τώρα, αν προκύψει κάτι όμορφο, θα σα το δείχνω. Έχουν κάποια πράγματα ξεχωριστά τα οποία δεν θα τα δείτε σε άλλα κανάλια. Δηλαδή, α πούμε για παράδειγμα, τεράρια. Το τεράρια, ξέρετε, το λατρεύω, το έχω λιώσει κι εγώ και ο αδερφό μου. Τα έχουμε κάνει σχεδόν όλα εκεί μέσα. Έχουμε βρει τα πάντα. Βλέπω, μου αρέσει πετάγονται τώρα κάποιοι YouTuber με το gaming και είναι σαν να το ανακαλύπτουν ξανά από την αρχή. Τέλο πάντων, είναι κάποια ξεχωριστά πράγματα τα οποία ακόμη το mainstream YouTube δεν έχει ασχοληθεί με αυτά. Anyway, θα τα δείτε στην πορεία, κάποια ξεχωριστά πράγματα, ανάλογα με το τι με εντυπωσιάζει και αυτά, είναι, και αυτά ξέμπαρκα θα είναι. Επίση, τι άλλο θα ήθελα να συζητήσω. Πρόσφατα, γενικά ξέρετε τη λατρεία που έχω με, με τι κονσόλε, με τη συλλογή, με, με, με χίλια δύο πράγματα. Βλέπετε εδώ πίσω έχω μαζέψει όλα τα Nintendo στην άκρη, επίσης, ε, αυτή την περίοδο προσπαθώ να, βελτι... να διορθώσω... Είδατε το βίντεο που είχα κάνει με τρεις κονσόλες που μου είχαν έρθει με 50 ευρώ, τώρα μετά από τόσους μέρες, τόσο καιρό που πέρασε και επειδή σιγά σιγά τις ανακαλύπτω, οι κονσόλες ήταν πλήρως διαλυμένες, οπότε εγώ τι έκανα αποφάσισα, καταρχήν το DSi και το PSP είναι λιωμένα τα button, πρέπει να φύγει όλο το σύστημα με τα κουμπιά από κάτω. Τα έχω βάλει στην άκρη αυτά, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Στο 3DS το οποίο με έκαιγε, είχατε δει πήρα δύο 3DS. Το ένα 3DS το έκανα δώρο στον κολλητό μου ο οποίος ήθελε να παίξει το Sun, το Pokemon Sun. Το δεύτερο εγώ κράτησα το λίγο πιο λατωματικό Σε αυτό το παιδί που μου το στείλει έχει χώσει μέσα μία M2 από PSP. Η οποία μάλλον να το θέσω όσο πιο γενικά μπορώ, ξεκύλιασε λίγο τα πινάκια. Με αποτέλεσμα, επίση τα button ήταν χαλασμένα, σα είχα πει τότε και οι σκανδάλε, τα LGR. παρήγγειλα Batons, τα άλλαξα, δουλεύουν υπερβολικά καλά. Απλά το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να κάτσω να αλλάξω και την ε, καρτούλα από κάτω. Θα ήθελα να κάνω κάποια συγκριτικά, συγκριτικά κάποια, ένα, να μιλήσουμε λίγο και για αυτά, μια που πλέον νομίζω ότι μετά από τόσε αγορέ μια καλή συλλογή Nintendo που έχω στην κατοχή μου και έχω ασχοληθεί λίγο περισσότερο με το θέμα, θα ήταν όμορφο να πούμε κάποια. να κάνω κάποια βίντεο μάλλον τα οποία θα ήταν. Α μιλήσουμε για μια κονσόλα, α πούμε για κάποια συλλεκτικά παιχνίδια, για διάφορα όμορφα πράγματα. Και όπω βλέπετε, σιγά σιγά οι συλλογέ μεγαλώνουν. Δηλαδή, ένα μικρό κομμάτι των συλλογών που μπορείτε να δείτε εσεί. Πήρα πήρα PSV. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελα να πω για το PSV, γιατί πολλοί είναι στο δίλημα και λένε PSV, PSP, 3DS, τι να πάρω, τι να μην πάρω. Επειδή αυτή τη στιγμή τα κατέχω όλα τα συστήματα, τουλάχιστον αυτά τα handheld, handheld. Θα ήθελα να μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί βλέπω ότι τρέχουν κάποια ζημα και στην ελληνική αγορά, στο ελληνικό YouTube, στο ελληνικό κοινό. Είναι λίγο. Όλοι ξέρουν, αλλά κανένα δεν ασχολείται γενικά με το τι παίζει στη φάση έχουμε μείνει στα λίγο πιο παραδοσιακά PC, PS4, Xbox. Στο εξωτερικό, επειδή παρακολουθώ αρκετά συχνά βίντεο από ξένους YouTuber οι οποίοι κάνουν Πολύ καλή δουλειά στο θέμα. Αυτ, ειδικά το ζήτημα του PSV τα έχει συνέχεια. Έχω βαρεθεί να βλέπω να ξεπετάγονται. Τι θα γίνει με το PSV, θα σταματήσει τα παιχνίδια, το ένα, το άλλο, θα δώσει καινούργια ζωή η Sony. Γενικά είναι πράγματα τα οποία θα ήταν αρκετά ενδιαφέροντα να τα συζητήσουμε. Και θα ήθελα να σα ρωτήσω αν θα σα ενδιαφέρει. Βασικά, ας πω, είτε σα ενδιαφέρει είτε δεν σα ενδιαφέρει. Επειδή το κανάλι είναι καθαρά με το τι ενδιαφέρει εμένα, να πω εξ αρχή. ανάλογα με το χρόνο που έχω, θα ήθελα να σα κάνω κάποια βίντεο σε φάση να ράζω, να ράζουμε, να πίνουμε τον καφέ μας παρέα και να συζητάμε. Είναι πολλά που θέλω και έχω στο μυαλό μου. Έχω, κάτι, έχω πάρει ένα τετράδιο και κάθομαι και σημειώνω ότι θέλω να ετοιμάσω. Όμα δείτε θα χαζέψετε από το τι ιδέες έχω. Επίση, μου έρθαν κάποιες, πρωτότυπε πρωτότυπες ιδέες, οι οποίες απορώ ακόμα πως δεν το έχει κάνει κανένας. Απλά δεν έχω την τεχνογνωσία ακόμη και δεν έχω και τον εξοπλισμό. Πάρα πολλοί από εσά ρωτάτε, ξέρετε ότι, καλό ή αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή για μένα από το κανάλι είναι να πάρω μια πολύ καλή κάμερα. Μια κάμερα για να βελτιώσω και τα unboxing, για να βελτιώσω και τα vlog που κάνω αν κάνω και γενικά την ποιότητα των βίντεο και να σας δώσω ένα καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Τι γίνεται, το θέμα τα λεφτά πάντα τα μαζεύω, αλλά πάντα πάνε σε αγορές που βλέπετε στο κανάλι και σκεφτόμουν ότι... Αν σταματούσα, ρε παιδί μου, τι αγορέ, ναι, μέν θα έπαιρνα μία κάμερα, αλλά δεν θα είχα τίποτα να σα δείξω. Γιατί μία κάμερα κοστίζει 400-500 ευρώ. Οπότε, ναι, θυσιάζοντα το budget που μαζεύω τα λεφτά, γιατί και εμένα δεν με περισσέφω να σα πω την αλήθεια, επειδή ήταν όλο αυτό που κάνω, το YouTube, το κανάλι, το κάνω καθαρά γιατί σε φάση ξεκούραση για μένα και σε φάση χαλάρωση και για να βγάζω το μυαλό μου από του ρυθμού τη Λιμνού. Οπότε ένα μεγάλο μέρος από τα χρήματα που εξασφαλίζω από εδώ και από εκεί κάθε μέρα πάνε σε αυτό το κανάλι. Δηλαδή, αν σα δείξω αυτή τη στιγμή, έχω ένα κουτί που μαζεύω του λογαριασμού από τη μέρα που ξεκίνησα το κανάλι. Του λογαριασμού με το τι έχω πληρώσει. Είναι ένα πάκο τόσο με χαρτιά τα οποία το κάθε χαρτί κοστίζει πάνω από 60-50 ευρώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το χρήμα που έχει φύγει είναι τρελό. Θα μου πει, δεν έχει πάρει μια κάμερα. Ε, αυτό. Το θέμα είναι ότι αν δώσω 300 ευρώ μαζεμένα για μια κάμερα, για ένα μεγάλο διάστημα θα παγώσω σε φάση ότι δεν θα έχω να σας δώσω υλικό, οπότε θα έχω μια κάμερα και δεν θα έχω τι να δείξω. Και εσείς θα βαρεθείτε. Ευελπιστώ παράλληλα με ό,τι κάνω να καταφέρω να αναβαθμίσω τον εξοπλισμό, αλλά όπως και να έχει το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, μαι, είναι ο εξοπλισμός, αλλά και αυτά που λες και αυτά που δείχνεις και νομίζω ότι μέχρι τώρα καλά πάει. Το κανάλι δεν τρέχει με τους ρυθμούς που βλέπω πολλούς από σας ρωτάτε Α, θα έπρεπε να έχεις παραπάνω subscribers, θα έπρεπε χιλιαδιό, θα έπρεπε. Το κανάλι πάει καλά, ανεβαίνει σταθερά και σταδιακά και αυτό που ήθελα εξ αρχής το έχω πετύχει. Πρώτα απ' όλα να ξεκουράζομαι, εάν αυτά που σας δείχνω εγώ είναι χρήσιμα για σας να τα κρατάτε και να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο ο οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να δει ένα προϊόν, να το δει από μένα και να ξέρει μια όμορφη εικόνα, να πάρει μια ιδέα του τι γίνεται, γενικά το ξαναδηλώνω επειδή κάποιοι κάνουν παράπονα. Είμαι χρήστη τεχνολογία εξοπλισμού. Που σημαίνει ότι δεν είμαι επαγγελματία ούτε reviewer ούτε επαγγελματία unboxing. Μ' αρέσει να ανοίγω κουτιά. Μ' αρέσει να χαίρομαι, μ' αρέσει να αγοράζω πράγματα για μένα και να είμαι εγώ καλά με αυτά. Οπότε το κανάλι δημιουργήθηκε σε αυτό το concept ότι είναι ο Κώστας ο οποίο αγοράζει πράγματα για τον εαυτό του, με άξονα τον κόστα. Εάν εμένα με ευχαριστεί, θα πω αυτό που με ευχαριστεί. Εάν με δυσαρεστεί κάτι, θα πω αυτό που με δυσαρεστεί. Θυμάμαι, είχε και έρθει ένα παιδί, δεν θυμάμαι για ποιο προϊόν ήταν, που έκανα μια αρνητική κριτική γιατί ήταν αλεκτοματικό. Και μου λέει, Δεν τρέπεσαι, το είχαν στείλει για να το κάνει ε, ε, unboxing review και εσύ κάθε και λες, τα αρνητικά και, 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 και. Και θα έπρεπε να το διαγράψει το κανάλι και, 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 και τα δύο πράγματα δεν παίζει αυτό. Δηλαδή, σε φάση το, το κανάλι είναι καθαρά το πώ το βλέπω εγώ στο δικό μου κεφάλι. Θα ήθελα να είμαι λίγο πιο αστείο, γιατί στη ζωή μου πιστέψτε με είναι λίγο πιο διασκεδαστικό από ότι είμαι εδώ και δεν είμαι τόσο σοβαρό και μονόχνοτο όπω φαίνεται σε κάποια βίντεο. Απλά η φάση είναι ότι κάνοντα αυτό εδώ που κάνω και το βλέπετε κι εσεί, ηρεμώ ηρεμώ, πέφτω, πέφτει η έντασή μου. Οπότε και γι' αυτό μου περνάει και περνάει και σε εσά το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, μετά από τόσα βίντεο, ότι ε, είναι ο Κώστας είναι πιο χαλαρό, λίγο πιο ήρεμο. Τον... Όχι ότι στη ζωή μου τόσο ήρεμο, απλά η φάση είναι ότι. Αυτό που θέλω να κάνω με το κανάλι το πετυχαίνω. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να ηρεμήσω. Ήδη η ένταση και η ρυθμή στη ζωή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη κάθε μέρα και το κανάλι μου προσφέρει αυτή την ηρεμία. Μπορεί να μην είμαι τόσο διασκεδαστικό, μπορεί χίλια δύο μπορεί, αλλά και πάλι. Εγώ αυτό που ήθελα το πετυχαίνω. Και σιγά σιγά νομίζω ότι και εσεί το καταλαβαίνετε και μαζεύεστε στην παρέα εδώ του Check Tech Now. Συμμετέχουμε όλοι. Προσπαθώ να απαντάω σε όλου σα. Ε, βέβαια, έχετε πολλά request για αντικείμενα, για πράγματα. Θέλω να σα ικανοποιήσω, θέλω να σα δώσω πράγματα. Απλά καλώ ή κακό η κακο οι χρόνοι λίγο περίεργη με μένα. Γιατί όλη τη μέρα τρέχω σαν το λατήριο, για να τα προλάβω όλα. Αλλά... Όπως και να έχει. Το κανάλι μεγαλώνει, αυξάνεται. Χαίρομαι γιατί συμμετέχετε. Έχω... Το κοινό του καναλιού είναι πάρα πολύ ενεργό και σα έχω λατρέψει όλου όσου παρακολουθείτε πραγματικά. Δηλαδή, έκανα το Arduino και το Raspberry Pi το βίντεο και πόσα άτομα μου στείλατε προσωπικό μήνυμα και από κάτω να μου στείλετε βιβλία, σημειώσει, PDF, να μου πείτε συμβουλέ για project, να μου δώσετε σελίδε. Το οποίο πραγματικά πιστέψτε με το εκτιμώ το τίποτα άλλο στον κόσμο. Συν πόσοι από εσά που με έχετε βοηθήσει σε διάφορα θέματα που έχουν προκύψει. Όπω και να έχει. Απλά το σημερινό βίντεο έγινε λίγο να κάνω ένα μικρό Πώ να το θέσω. Μια διευθέτηση του, των πραγμάτων των, που καίνε λίγο το κανάλι, όπω είναι κάποια βίντεο που τα ζητάτε συνέχεια και να σα ενημερώσω για το τι γίνεται, γιατί πιστέψτε με νοιάζει γι' αυτό και θέλω κι εγώ με εσά να μπορέσω να σα το προσφέρω. Και επίση να κάνω μια διευθέτηση του τι γίνεται λίγο και πώ λειτουργεί το κανάλι και το Check Now. Επειδή έρχεται συνέχεια καινούριο κόσμο, δεν παρακολουθεί από την αρχή πριν από τρία χρόνια. Οπότε λογικό είναι να απορούν για κάποια πράγματα τα οποία βλέπουν και ίσω να μην βγάζουν νόημα, τουλάχιστον στη δική του οπτική γωνία. Τέλο πάντων, ξαναλέω, το Check Now είναι ένα κανάλι το οποίο έχει φτιαχτεί για να ηρεμεί εμένα. Είναι ένα κανάλι το οποίο έχει φτιαχτεί για να διασκεδάζω και να κάνω την πλάκα μου. Και ό,τι θέλει να προκύψει, αυτό προκύψει. Δεν το ζορίζω και δεν πρόκειται να το φτάσω στα άκρα του. Όπω μου κατεβαίνουν τα βίντεο στο κεφάλι. Κατε... κεφάλι. Όπω μου έρχονται οι ιδέε, έτσι σας τι παρουσιάζω. Γι' αυτό και πολλέ φορέ λειτουργώ βάσει αυθορμητισμού. Κάνω αρκετά λάθη στα βίντεο, τα έχετε δει. Και το θέμα είναι ότι. Ναι, κάνω αρκετά λάθη και. Αυτό το καλό είναι ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση με εσά. γιατί πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για αυτό με διορθώνετε για τα λάθη πράγματα τα οποία γνωρούσα εγώ σας ξαναλέω είμαι αγοραστής όπως και εσείς δεν είμαι η δήμον δεν πρόκειται να φάω θα φάω το χρόνο τον οποίο ξοδεύει ένα νορμάλ άνθρωπος λίγο παραπάνω. Για να μάθω κάποια πράγματα, παίρνω συμβουλέ και μ' αρέσει να εξελίσσουμε. Και επίση θα ήθελα να κάνω μια προτροπή, επειδή βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρό τα dislike αυξάνονται, θα ήθελα να κάνω μια προτροπή, τουλάχιστον στα άτομα τα οποία δυσανασχετούν με αυτό που βλέπουν στο κανάλι. Εάν θέλετε, δεν χρειάζεται, απλά πείτε μου μια προτροπή τι θα θέλατε να αλλάξει. Δηλαδή, μου αρέσει να μαθαίνω από αυτά που δεν κάνω καλά. Αν είναι τώρα, βέβαια, ο άλλο δεν με γουστάρει προσωπικά, σαν αυτό που βλέπει, δεν του κάθομαι καλά, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά αν υπάρχει κάτι στο αυτό που βλέπετε στο κανάλι που σα δυσαρεστεί από άποψη τεχνικό, από άποψη παρουσίαση, από χίλια δύο, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια μια προτροπή. Πάρα πολλά άτομα έχουν έρθει, έχω διαβάσει μάλλον κατά καιρού. Σχόλια τα οποία εντάξει, είχαν ένα αρκετά προσβλητικό τόνο, αλλά όπω και να έχει, πήρα τι σύμβουλε, έστω τι προτροπέ ή όπω το έχει ο καθένα θέση, κατάλαβα πια αρνητικά στοιχεία, δεν αρέσουν και προσπαθώ να το βελτιώσω, γιατί και αυτό είμαστε. Είμαστε άνθρωποι και εξελισσόμαστε. Και καλό είναι από τα λάθη μα, από την απροσεξία μα, από χίλια δύο πράγματα να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να γινόμαστε καλύτεροι. Οπότε, ό,τι θέλετε ειδικά εσείς, ειδικά τη γνώμη αυτών που κάνουν dislike, θα την ήθελα λίγο παραπάνω, να μου πείτε, ρε Κώστα, δεν γουστάρω αυτό. Αν μπορεί να το διορθώσει. Αρκετοί, το ξαναλέω, θα γίνω γραφικό και το, το ακούω συχνά πυκνά, το λύ και τον η προφορά μου. Ε, Όπω έχετε δει, με την πάροδο του καιρού, σιγά σιγά βελτιώνεται όλο αυτό το θέμα. Τώρα εδώ υπάρχουν μια σύγκριση. Κάποιοι λένε είναι η εντοπιότητά σου, πρέπει να το υποστηρίξει, κάποιοι άλλοι βελτίωσέ το. Α πούμε στη φάση που απλά θέλω να μπορώ να όταν κάνω ένα unboxing, να είναι πιο ευπαρουσίαστο και να μην είναι εντελώ γελίο με το ΙΕ και νιέ. Προσπαθώ να το διορθώσω, να το βελτιώσω, να το αλλάξω με την πάροδο του καιρού. Όπω βλέπετε, έχει υπάρξει μια αλλαγή στο κανάλι, ο, ακουστικά τουλάχιστον όσο περνάει ο καιρό. Και ναι, αυτό. Γενικά ναι, έχει την πλάκα του να το λε, αλλά δεν είναι και τόσο ευγενικό βέβαια, να πω την αλήθεια. Γιατί με έχουν διαβάσει τραγικά πράγματα. Ο άλλο μου λέει να αυτοκτονήσω, γιατί χρησιμοποιώ νίκελ. Anyway, τέλο πάντων, θα ήθελα να το διευθετήσω και αυτό γιατί το βλέπω συχνά πυκνά. Και είναι το νούμερο ένα αρνητικό που βρίσκουν οι περισσότεροι. Δικαιολογημένα, γιατί σε κάποιου δεν αρέσει ακουστικά αυτό. Το σέβομαι. Τώρα, Κάτι άλλο σχετικά με το πώ θα δομηθεί το Check -now από εδώ και πέρα. Υπάρχουν πράγματα. Έχω ένα κουτί εδώ πέρα στην άκρη με πράγματα τα οποία έχουν μείνει. Να σα δείξω κιόλα. Βέβαια, μα κάνει τεράστιο. Ναι, βλέπετε και ένα session του αδερφού μου πάνω. Είναι με πράγματα τα οποία έχουν έρθει και θέλω να τα ανοίξω. Έχουν πάρα πολύ καιρό εδώ στην άκρη. Αλλά Αυτά εδώ μπορώ να περιμένω για ένα διάστημα. Θα ήθελα να ζητήσω την υπομονή σας σε κάποια πράγματα. Σας ξαναλέω, το κανάλι πάει με τους δικούς μου ρυθμούς. Και νομίζω ότι κάθε βίντεο με βοηθάει να γίνουμε ένα κλικ καλύτερο από το προηγούμενο και να εξελίσσουμε. Και θέλω να σας κάνω, και αυτό θα γίνει, απλά θα γίνει όταν θέλω, όταν έρθει η ώρα μάλλον, για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά στο τσεκτινά, όπως ξεκινήσε και πώς πορεύεται μέχρι τώρα. Ένα όμορφο βίντεο για να καταλάβετε το τι ήταν το παρελθόν στο κανάλι, πώς ήταν το κανάλι αυτό στο παρελθόν και πώς εξελίσσεται. Anyway, επειδή σας πήρα μονότερμα και λέω και λέω και μπορώ να μιλάω μέχρι αύριο, αυτά. Τουλάχιστον αν προκύψει κάποιο άλλο θέμα θα σας το πω. Επίσης κάτι το οποίο θέλω να πω, είχα δείξει τα hybrid και πιο παλιά και τα πίσω των 3 από την Xiaomi και τα δύο μου χάλασαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Το αριστερό άρχισε να υπολειτουργεί και να παίζει πιο βαθιά, λες και να αποπηγάδει μέσα του ήχου. Ε, τους ήχους με την Bard και αφού μίλησα και με το φίλο Σωτήρη από το Unboxing Specialist, τον Unboxing Specialist, συνειδητοποίησα ότι παίζει να φταίει ο υδρότα στο γυμναστήριο. Γενικά, αν πάτε γυμναστήριο και τα έχετε πάρει αυτά, μην τα παίρνετε μαζί σα, μην τα κουβαλάτε. Γιατί ο υδρότα είναι αλκαλικό και η επαφή με τον ιδρώτα τα καταστρέφει. Οπότε, ναι, υπάρχει μεγάλο, μια, μεγάλη πιθανότητα να τα κατέστρεψα εγώ από δικό μου λάθο και δική μου αμέλεια. Απλά ήθελα να το τονίσω και αυτό. Και ναι, κάτι άλλο δεν θα ήθελα, δεν ξέρω, δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό τίποτα, απλά θα έρθουν πράγματα, την υπομονή σας θέλω. Τώρα μόλις τέλειωσα ε, το μοντάζ, πρέπει να κάνω ρέντερ μια συσκευή που ήρθε και θέλω να σας τη δείξω γιατί και μένα με ευχαρίστησε και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για αυτήν και... Μείνετε συντονισμένοι. Σα ευχαριστώ για το χρόνο που θυσιάζετε και πάρα πολύ. Ξέρω ότι παρακολουθείτε εντατικά. Έχετε βάλει το, καμπανάκι δίπλα από το όνομα για να ενημερώνεστε με τα βίντεο με το που σα έρθουν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ενημερώνεστε και που έχετε την όρεξη να ασχοληθείτε με το κανάλι και με μένα. Θέλω τι συμβουλέ σα, θέλω τι προτροπέ σα και την κατανόησή σα εάν καθυστερώ ή προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα. Κώστα, τσεκτεκνά όπω με έχετε μάθει. Και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σε δύο-τρει μέρε, λογικά θα πέσει και το επόμενο βίντεο. Αυτά. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά, και τα ξαναλέμε.